Οι δηλώσεις του Γιώργου Παπανδρέου σχετικά με τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την Οικονομία, στο πλαίσιο της οποίας είναι πιθανό να περιληφθεί και η περίοδος από το 2001. Με γραπτή δήλωση, λοιπόν, ο κ. Σημίτης σημειώνει ότι υπονοούμενα μισόλογα και πολιτικές εντυπώσεις δεν είναι αποδεκτά και προτρέπει την κυβέρνηση να κάνει εξεταστική για την περίοδο από το 1996 και μετά, καθώς, όπως επισημαίνει, δεν μπορεί η ίδια κυβέρνηση και τα ίδια πρόσωπα να ήταν έντιμα πριν το 2001 και ύποπτα μετά. Αλυσιδωτές αντιδράσεις προκαλεί η δήλωση του Γιώργου Παπανδρέου πως η Εξεταστική Επιτροπή για την Οικονομία θα γίνει και μάλιστα θα επεκταθεί και στην περίοδο Σημίτη. Ο πρώην Πρωθυπουργός σε μια οργισμένη ανακοίνωση υπογραμμίζει. Εξεταστική Επιτροπή για την Οικονομία θα πρέπει να γίνει για την περίοδο από το 1996 και μετά. Δεν μπορεί η ίδια κυβέρνηση και τα ίδια πρόσωπα να ήταν έντιμα πριν το 2001 και ύποπτα μετά. Υπονοούμενα μισόλογα και πολιτικές εντυπώσεις δεν είναι αποδεκτά. Συνεργάτες του Πρωθυπουργού, σχολιάζοντας την ανακοίνωση Σημίτη, σημειώνουν: μένουμε στη λογική όλα στο φως. Δεν υπήρχε προσωπική υπόνοια για τον Κώστα Σημίτη. Είπαμε το αυτονόητο ότι αν υπάρχουν στοιχεία, είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε οποιαδήποτε υπόθεση και να συντομεύσουμε και το χρόνο της εξεταστικής. Το θέμα του Goldman Sachs που αφορά την περίοδο Σημίτη το έβαλε ο Πρωθυπουργός χθες όταν το ρωτήσαμε. Δεν το έβαλε ο Πρωθυπουργός, ρωτήσατε εσείς και ο Πρωθυπουργός είπε ότι όλα στο φως. Εφόσον κάποιος έχει να φέρει στοιχεία, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Μας λένε ότι δέχονται να επεκταθεί εξεταστική για την οικονομία που τώρα τη στείνουν, το είπε χθες ο κύριος Παπανδρέου, και πριν το 2004. Πολύ καλά κάνουν. Αλλά θα την επεκτείνουν και μετά τον Οκτώβριο του 2009 και αν δεν το κάνουν εκείνοι, μη σας νοιάζει, θα το κάνουμε εμείς και σύντομα μάλιστα. Όσο και αν ενοχλείστε προφανώς από τις σημερινές βολές του τέος αρχηγού σας, του κυρίου Σημίτη, να το πω σε όρους Πασόκ, κύριε Παπανδρέου, η αλήθεια δεν φυλακίζεται, δεν περιορίζεται, δεν τεμαχίζεται. Έντονη ήταν και η συζήτηση στη Βουλή με βασικό θέμα την οικονομία και το ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης του χρέους.